Στα ύψη βρίσκεται η ένταση μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μετά και την πρόσκρουση του SU-27 με MQ-9 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα και την πτώση του MQ-9. Αυτή τη φορά, η Ρωσία ανακοίνωσε την αναχέτηση και την παρακολούθηση των στρατηγικών βομβαρδιστικών B-52H στον ΗΠΑ, δημοσιεύοντας μάλιστα και βίντεο από την αναχέτηση που πραγματοποίησε το ρωσικό SU-35. Συγκεκριμένα, το ρωσικό ΙΠΑΜ ανακοινώνει: στις 20 Μαρτίου, τα ραντάρ των δυνάμεων αεράμινας δυτικής στρατιωτικής περιοχής που βρίσκονται σε υπηρεσία και ερευνούν πάνω από τη Βαλτική θάλασσα εντόπισαν δύο εναέριους στόχους που πετούσαν προς την κατεύθυνση των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι στόχοι αναγνωρίστηκαν ως δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52H της πολεμικής αεροπορίας στον ΙΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να αποτραπεί η παραβίαση των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ένα μαχητικό SU-35 από τις δυνάμεις αεροπορικής άμυνας της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας απογειώθηκε άμεσα και το πλήρωμά του έλαβε τα κατάλληλα μέτρα. Μετά την απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών από τα κρατικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το ρωσικό μαχητικό επέστρεψε στο αεροδρόμιο της βάσης του. Η πτήση του ρωσικού μαχητικού πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση των διεθνών κανόνων για τη χρήση του αέριου χώρου. Δεν επετράπη η παραβίαση των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς αυτά έχουν συμβεί πολλές φορές ανάμεσα σε Ρωσία και ΙΠΑ. Το ζήτημα είναι ότι η κατάρριψη ουσιαστικά του MQ-9 και η συνεχής όξυνση των σχέσεων θα προκαλέσουν σίγουρα, αν κλιμακωθούν περαιτέρω, την αντίδραση και του ΝΑΤΟ αλλά και των ΙΠΑ, όπως έχει ξανασυμβεί. Πείτε μας τη δική σας γνώμη για το περιστατικό στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει στο βίντεο, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας και να θυμηθείτε να δείτε ότι έχετε κάνει σίγουρα εγγραφή στον MSHD και ότι έχετε ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη στο site μας, mshd.gr.